Πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο που διοργανώσανε οι Fidel & Fortis και οι Boussas Communications, Boussas Communications και Fidel & Fortis, σε μια προσπάθεια να, αν θέλετε, αποκαλύψουμε την ομορφιά που κρύβεται μέσα μας και την ομορφιά που υπηρετούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με αυτό το συνέδριο φέραμε όλη την αγορά κοντά. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εταιρείες κοντά μας. Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ που γίνεται το πρώτο συνέδριο ομορφιάς στην Ελλάδα, γιατί και η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι έξω από τις διεθνείς τάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πάρα πολλά πράγματα αλλάζουν. Η τεχνολογία και η επιστήμη αρχίζει και γίνεται ο κύριος παράγοντας στην εξέλιξη των καλλιτικών, πιο πολύ και από το μάρκετινγκ, και λέω ευτυχώς. Η έρευνα του συνεδρίου έγινε online σε 500 άντρες και γυναίκες μέσα από το Focus Online Panel και ασχολήθηκε κυρίως με το πώς αντιλαμβάνονται την ομορφιά με πολλές ανοιχτές ερωτήσεις. Το συνέδριο είναι μια μεγάλη ελπίδα, διότι η συμμετοχή του ήταν πολύ επιτυχημένη, οι εταιρείες ήρθαν, τα στελέχη ήρθαν, οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές. Χαίρομαι που επιτέλους έχουμε ένα συνέδριο ομορφιάς. Το χρειαζόμαστε στην Ελλάδα. Είναι τεράστιος ο κλάδος, το βλέπετε και σήμερα. Μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και παρουσιάσεις. First of all, it's an honor being here. It's definitely a significant event, very important for the industry in Greece. And my presence here is very much focused on talking about digital and e-commerce and what that means for beauty brands and beauty retailers and how massive of an opportunity that is if we genuinely start thinking from the point of view of the consumer. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό συνέδριο. Έχω πάει σε πολλά και είμαι και αρκετά απαιτητική. Θεωρώ αυτό που έχω ακούσει μέχρι τώρα ότι είναι καταπληκτικό. Δίνει τις νέες τάσεις, δίνει πολύ ωραίες ιδέες. Δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλοι μαζί για δικά μας θέματα και είμαι εντυπωσιασμένος στη γενναιοδορία με την οποία ο κόσμος μοιράζεται όμορφα πράγματα που έχει κάνει. God,